Καλή επιτυχία να σου ευχηθώ τώρα μπροστά στους κριτές. Και να δούμε και τη φωτογραφία σου. Στέλιο, ξεκινάς εσύ. Εμένα μου αρέσει η προσέγγιση που έχεις, κατά βάση. Δηλαδή, αφού επέλεξε να το παίξεις, ξέρεις, φθινόπωρο, φύση κτλ. Δεν χρειάζεται να δώσουμε περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, είναι αυτό που λέω πολύ συχνά και η αφαίρεση, όταν είναι μετά από σκέψη, είναι το ίδιο σημαντική με την πρόσθεση. Δηλαδή, το ότι φοράς ένα φόρεμα και ένα στεφάνι δεν είναι το ίδιο που είπα στις άλλες κοπέλες ότι ήρθανε με ένα φόρεμα. Γιατί φαντάζομαι ότι σκέφτηκες να μην βάλεις παπούτσια, σκέφτηκες να μην βάλεις άλλα αξεσουάρ. Δεν είναι γιατί δεν σκέφτηκες ότι χρειαζόταν, ότι έπρεπε να βάλεις. Παπούτσια σίγουρα δεν θα βάζα. Ναι. Ναι, ούτε κοσμήματα. Σκέφτεσαι ότι δεν ήθελες να βάλεις τίποτα. Ναι, άλλο. Ωραία. Μου αρέσει το στεφάνι, θα προσπαθούσα να είναι λίγο πιο ίσιο και τα μαλλιά να μην είναι τόσο ίσια. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. Δημητρή. Διονυσία μου. Ωραίο μήνυμα. Ωραίο μήνυμα. Εγώ δεν το διάβασα βασικά. Είναι αυτά που μένουν στο inbox και μένουν εκεί αδιάβαστα. Τι έκανες, τι έφερες σήμερα. Ένα φόρεμα πράσινο, ένα στεφάνι που δεν είναι ωραίο πάνω σου έτσι. Ξυπόλυτη, πού είναι το styling, πού είναι η ιδέα, πού είναι η εικόνα. Εσύ ρίχνεις με ένα στεφάνι που θα μπορούσε να γράφεις το θείο μας με αγάπη πάνω στο κεφάλι σου και μου λες ήθελα concept για καλά. Τι είναι αυτό τώρα, με κοροϊδεύεις. Όχι, δεν σας κοροϊδεύω. Ναι, αλλά μόνο αυτό δεν θέλω να κάνω, να σας κοροϊδέψω. Είναι καλά αυτό. Πού είναι η Διονυσία. Ένα. Ευχαριστώ πολύ. Σοφία. Διονυσία, κατάλαβα τι ήθελες να κάνεις. Αν έβαλες αυτό το στεφάνι αντίς εδώ, maybe να κάνει frame το πρόσωπο σου instead, για μένα θα ήταν πιο ωραίο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είσαι εντάξει. Μπορείς να επιστρέψεις. Καλή επιτυχία.